Κύριε Βασιλάκη, και πάλι για τον απόψινό αγώνα της Ένωσης με την Ανόρθωση. Τέσσερις φάσεις, όλες στο πρώτο ημίχρονο. Διαιτητής ο Μάριος Παναγή. Στο 29, δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κωνσταντίνου για τράβηγμα στο Λαμπόρδε. Καλησπέρα. Από ό,τι βλέπω, η κίτρινη κάρτα στο Κωνσταντίνο ήταν λάθος. Απλώς, στη μία τον κράτησε, αν τον κράτησε ο Κωνσταντίνο, ο Λαμπόρδε έπεσε με πολύ πολύ άνεση και θεωρώ ότι παρασύρθηκε ο διαιτητής. Δεν υπήρχε σε καμία, καμία περίπτωση κίτρινη κάρτα. Και το φάουλ θα ήταν απλώς η νέα κίνηση που έκανε ο Κωνσταντίνο. Μάλιστα, να πούμε. Σε καμία, καμία όμως περίπτωση κίτρινη κάρτα. Περικλή, να αναφέρουμε ότι είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κωνσταντίνου για αποβολή για τον παίκτη της Ένωσης. Άρα θα έπρεπε να ήταν πιο προσεκτικός ο διαιτητής και πολύ πολύ σοβαρό το παράπτωμά του για να μπορέσει να τον τιμωρήσει με έξοδο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο οποίος όπως βλέπουμε είναι στα 5 μέτρα ο διαιτητής. Ακολουθεί τη φάση. Σωστό. Δεν είναι μακριά. Σωστό, σωστό, σωστό. Είναι πολύ κοντά ο διαιτητής και με προβληματίζει ότι δεν εκτίμησε αυτό το οποίο πάρα πολύ απλά εμείς από την τηλεόραση βλέπουμε. Μάλιστα. Ότι δεν υπάρχει από τον Κωνσταντίνο η περίπτωση που θέλει ο κανονισμός το παρατεταμένο τράβημα για να το δώσει και κίνηση. Έχουμε αψημαχία του Κολάνη με τον Λαμπόρδε. Πάλι πρωταγωνιστής ο Λαμπόρδε και θεωρώ ότι μετά το φάουλ το οποίο του γίνεται εκεί προς το πλάγιο, θεωρώ ότι συνέχεια έπρεπε αυτός προσπαθεί να χτυπήσει τον αντίπαλό του, δεν τον βρίσκει. Ο άλλος απλώς τον αποθεί για να μην δημιουργηθεί επεισόδιο. Για μένα ο Λαμπόρδε μπορούσε να φτάσει σημαντικό κινικάρτα ο διαιτητής, εάν θεωρήσουμε αυτό το οποίο λέει το άρθρο 12, ότι και η απόπειρα ακόμη χτυπήματος είναι αποβολή. Ασχέτως από τη δύναμη του χτυπήματος. Η κίνηση μετράει δηλαδή. Ασχέτως με τη δύναμη. Η πράξη την οποία θέλει να κάνει ο παίκτης, δηλαδή την κίνηση που κάνει με το αριστερό του πόδι να χτυπήσει τον αντίπαλό του, θεωρώ ότι θα μπορούσε ο διαιτητής, εάν ήταν υπήρχε για κατά γράμμα τον κανονισμό και έβλεπε τι κάνει ο παίκτης, κίνηση η οποία έπρεπε να τιμωρηθεί. Φάση για πέναλτι όπου ζητάει η Ανόρθωση. Η πρώτη είναι με τον Κάλβο και τον Μουλαζίμι. Εκεί φαίνεται ότι πέφτει με το άγγιγμα που του κάνει ο αμυντικός, πέφτει ο επιθετικός. Περισσότερο ήταν θέατρο και κίτρινη κάρτα παρά πέναλτι. Σε καμία μα καμία περίπτωση πέναλτι δεν έπρεπε να δοθεί. Ίδιος ο πρωταγωνιστής από πλευράς της Ένωσης, αλλά στην επόμενη φάση ο Κάς είναι αυτός ο οποίος ζητάει πέναλτι. Κάνει. Δεν βρίσκει βέβαια ο αμυντικός την μπάλα, αλλά θεωρώ και ο Κάς, όπως παίρνει, περισσότερο προσπαθώντας να βρει την μπάλα παρά να την κάνει ο αντίπαλος του παράβαση. Είναι πολύ δύσκολη περίπτωση. Το πέναλτι πρέπει να είναι 100%, για να μην πω 1000% σίγουρος ο διαιτητής ότι υπάρχει παράβαση. Είναι εσχάτη των ποινών. Θεωρώ ότι καλώς έκανε ο διαιτητής και δεν έδωσε παράβαση. Μάλιστα. Λοιπόν, Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλές γιορτές. Χριστούγεννα.